Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης μας υποδέχεται στο κατόφλι του νέου Δημαρχείου στο πρώην Αρσάκιο. Καλώς ορίσατε. Αυτό είναι το μεγάλο σπίτι της πόλης μας. Η μετακόμιση από το παλιό στο νέο κτίριο του Δημαρχείου στο Αρσάκιο είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ημέρες και το πρωί της Πέμπτης ο Δήμαρχος Πατρέων ξενάγησε στους ανακαινισμένους χώρους του επιβλητικού κτιρίου τους δημοσιογράφους της πόλης. Το γραφείο Δημάρχου είναι το χρηστικό. Τα άλλα φτιάχνουμε. Αυτό το έχουμε για τελευταίο. Ο οικοδεσπότης δεν τρέχει να φτιάχνει το δατημούρι του. Το νέο μας Δημαρχείο πλέον, το οποίο είναι ένα τοπόσιμο, είναι ένα εμβληματικό κτίριο, θα προσφέρει πολλές υπηρεσίες στον πατραϊκό λαό και φυσικά σε αυτό το περιβάλλον θα δουλέψουν και πολύ καλύτερα οι εργαζόμενοι μας. Καθαρίζουμε τουλάπες, καθαρίζουμε γραφεία. Πολύ ωραία. Το σπίτι μας. Το νέο Δημαρχείο δεν θα είναι μόνο ένας υπηρεσιακός χώρος όπου το επόμενο διάστημα θα λαμβάνουν χώρα και τα δημοτικά συμβούλια. Σε ειδικά διαμορφωμένο και ευρύχωρο τμήμα του αναμένεται να γίνονται πυκνά συχνά δράσεις πολιτισμού. Σε αυτή την αίθουσα θα είναι η αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων και λειτουργιών. Θα γίνονται και παραστάσεις, θα γίνονται και εκδηλώσεις. Φροντίζουμε να μην είναι μόνο ένας υπηρεσιακός χώρος, ένας χώρος όπου ερχόμαστε να κάνουμε κάποιες δουλειές, ή να είναι και ένας χώρος που να αποτυπώνεται και η ιστορία της πόλης μας, την οποία θα φροντίσουμε σε όλους τους χώρους να υπάρχει μια τέτοια αποτύπωση που να βλέπουμε μέσα από το χώρο που ερχόμαστε για μια δουλειά μας, αλλά να βλέπουμε και την όλη του διάσταση και το οποίο θα μας κάνει να έχουμε μια ανάταση. Ξεκίνησε η μετακόμιση. Στο νέο Δημαρχείο θα μεταφερθούν εκτός των άλλων τα γραφεία του Δημάρχου, του Προέδρου, του Δημοτικού Συμβουλίου, του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης, Οικονομικών, Διαχείρισης, Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, Νομικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Ελέγχου, του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου και Έργων Υποδομής και της Αντιδημάρχου Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικών Ενωτήτων Μεσάτιδας, Παραλίας και Βραχναϊκών.